Η σεζόν ξεκίνησε εδώ και ένα μήνα αρκετά νωρίς από τις αρχές Μαρτίου και κάθε μέρα πάμε όλο και καλύτερα, επεσήμανε με δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών Δωδεκανήσου, Δημήτρης Αλαχούρης. Κάθε μέρα πηγαίνουμε όλο και καλύτερα, αυξάνονται οι αφήξεις. Τα ξενοδοχεία σιγά σιγά ανοίγουν και πιστεύω μέχρι το τέλος του Απρίλη θα είναι ανοιχτά όλα τα ξενοδοχεία της Ρόδου. Ελπίζω να έχουμε μια καλή σεζόν όπως και πέρσι. Φυσικά εξαρτάται και από τις οικονομικές δυνατότητες των επισκεπτών μας. Όπως ακούτε, όλη η Ευρώπη έχει οικονομικά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, ευελπιστούμε ότι θα έχουμε μια πολύ καλή καλοκαιρινή περίοδος. Ο ήλιος μας βοηθάει. Αυτές τις μέρες βέβαια ήταν λίγο άσχημος ο καιρός, αλλά το καλοκαιράκι πλησιάζει και οι επισκέπτες μας, ακούω ότι στην Βόρειο Ευρώπη ακόμα είναι σε μείον 10, μείον 5, μείον 4 και 0 βαθμούς. Επομένως, για αυτούς η Ρόδος σήμερα είναι ήδη καλοκαίρι. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Διαιωνίζονται. Το θέμα των επιδομάτων μας, των εισφορών μας έχει λυθεί επιτέλους. Η τελική εκαθάριση της τελευταίας 20ετίας των ενσύμων των ξεναγών θα γίνει μέσα στον Μάιο. Προχωράμε, πάμε πολύ καλά στο θέμα των εισφορών και ενσύμων μας. Δεν πάμε καλά στο θέμα αντιμετώπισης των παρανόμων, το οποίο συνεχίζει να εφίσταται. Όπως θυμάστε, πριν λίγο καιρό κάναμε μια κινητοποίηση, μια διαμαρτυρία στην ΠΙΤ Ρόδου. Δεν έχουμε ακόμα νέα, δεν έχουμε καμία επικοινωνία από την προϊσταμένη της ΠΙΤ, η οποία δεν ήταν στο γραφείο της την ημέρα που εμείς κάναμε την κινητοποίηση, την διαμαρτυρία, την παράσταση διαμαρτυρίας. Περιμένουμε να επικοινωνήσει μαζί μας, τουλάχιστον να νοιαστεί ως Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, να ρωτήσει τι χρειαζόμαστε, τι θέλουμε, γιατί πήγαμε, τι ζητάμε. Δεν είχαμε καμία επικοινωνία. Η σεζόν όμως προχωράει και αν δεν επικοινωνήσουν εκείνοι μαζί μας, θα επικοινωνήσουμε εμείς μέσα στον Μάιο μήνα. Δεν αποκλείεται να μας ξαναδούν στα γραφεία τους σε μια δεύτερη παράσταση διαμαρτυρίας, ακόμα πιο δυναμική την δεύτερη φορά. Θέλουμε οπωσδήποτε να ασχοληθούν με τους ξεναγούς.